Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις κάλπες οδηγούνται αύριο τα μέλη της Ομόνιας για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Λάκη Πολυκάρπο, εκ των αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου, του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Σωστά. Και τον Γιάννο Τραμ, υποψήφιο με το συνδυασμό εμπρός Ομόνια. Καλώς όρισες, Γιάννο. Καλό μεσημέρι, κύριε Πολυκάρπο. Καλό μεσημέρι σε όλους μας. Λοιπόν, και καταρχάς από τα μηνύματα που βγαίνουν δεν υπάρχει αντιπαράθεση. Ο στόχος είναι κοινός, η ενότητα στην Ομόνια για την επόμενη δύσκολη μέρα. Αλλά θέλω να ρωτήσω, ξεκινώντας από σας κύριε Πολυκάρπου, αν ήταν εφικτό να μην φτάναμε μέχρι εδώ. Δηλαδή να μην υπάρχει αυτό η κόντρα, η εκλογική τέλος πάντων. Να υπήρχε μια συμφωνία, ένας κοινός συνδυασμός, αν ήταν εφικτό αυτό. Να σας πω, σε ένα φορέα όπου η δημοκρατία λειτουργεί, είναι φυσικό να διεξάγονται περιοδικά εκλογές, κάποιοι να διεκδικούν μέσα από αυτή την απόλυτα δημοκρατική διαδικασία την εκλογή τους σε αξιώματα αυτού του φορέα, σε μια προσπάθεια να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό και να πετύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Επομένως, δεν θέλω να πιστεύω ότι μια εκλογική διαδικασία θα αποφέρει ένταση και σύγκρουση. Δεν είναι νοητό να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί η ενότητα δεν είναι κάτι το στιγμιαίο. Η ενότητα είναι κάτι διαχρονικό. Είναι κάτι που διαρκεί. Και από τη στιγμή που όλοι στοχεύουμε να διατηρήσουμε το σωματείο μας οικονομικά εύρωστο, να το κρατήσουμε στα ψηλά σκαλοπάτια του κυπριακού ποδοσφαίρου και να ξαναπεράσει στην πρωτοπορία, όλοι μας έχουμε καθήκον, έχουμε υποχρέωση να συμπεριφερθούμε κατά τρόπο που ακριβώς δεν θα προκαλέσει διάσπαση και δεν θα προκαλέσει, όπως έχετε αναφέρει, οποιασδήποτε αντιπαραθέσεις. Είμαι σίγουρος ότι τα μέλη της Ομόνιας, τα οποία διακρίνονται από σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ακριβώς με την εντολή που θα δώσουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θα πετύχουν ακριβώς αυτό. Το να κυριαρχήσει, να ευρίσκεται στην Ομόνια, να είναι παρούσα η ενότητα. Λοιπόν, θα πάω στο Γιάννο τώρα, περίπου κοντά, επειδή υπάρχουν φήμες. Αν θέλετε, μπορείτε να απαντήσετε και εσείς, κύριε Πολυκάρπο, ότι σας έγινε πρόταση να συμμετάσχετε σε ένα κοινό συνδυασμό με μέλη από την. Με υποψήφιους καλύτερα από την, ο συνδυασμό του κύριου Τζονί. Καταρχάς, πρώτα αναλυθεύει κάτι τέτοιο και πώς το εκλάβατε εσείς. Μπορείτε να απαντήσετε και εσείς, κύριε Πολυκάρπο, αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο φυσικά. Κοιτάξτε, κύριε Σοκράτη, είναι όπως τα είχατε πει. Οι συγκεκριμένες φήμες ήταν απλά φήμες. Από τη στιγμή που υπάρχει μια διαδικασία προσέγγισης μέσω του επικεφαλή του συνδυασμού μας, αλλά και μέσω των στοιχείων που έχουμε σαν συνδυασμός, εάν αυτές οι φήμες θέλαν να γίνουν επίσημες προτάσεις, θα έπρεπε να λαμβάναμε κάτι επίσημο. Άρα, από τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ, αν και εμείς το επιδιώξαμε, τότε ας μείνουμε στο κομμάτι ότι ήταν απλά φήμες. Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε για ενότητα με τον κύριο Πολυκάρπου, σε περίπτωση, λέγω, που κάποια από τα μέλη σας εκλεγούν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομόνιας, πώς θα λειτουργήσετε? Φαντάζομαι και εσάς η έννοια σας είναι το καλό της ομάδας, που, για να λέμε την αλήθεια, ξεκίνησε κάπως διαφορετικά φέτος η ποδοσφαιρική ομάδα το καλοκαίρι, με καλές βάσεις, με διαφορετικές ιδέες και έρχονται θετικά μηνύματα. Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη ημέρα σύστασης του συνδυασμού μας καθορίσαμε μια στρατηγική, η οποία μέλημά μας ήταν η εκλογική αναμέτρηση, να βγάλει το καλύτερο καταρτισμένο αντίδυο συμβούλιο, ώστε να οδηγήσει την Ομόνια εκεί που τη θέλει ο κόσμος της. Όσον αφορά το πώς εμείς επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε αυτές τις βάσεις για ενότητα, εν αντιθέση με αυτά που λέει ο κ. Πολυκάρπου, εμείς θεωρούσαμε ότι ένα σύμπλεγμα ατόμων από την ομάδα των 30-29 που θα κατεβούν θα επεφέρε τα αποτελέσματα τα οποία θα έδιναν ένα στίγμα και προς τα έξω ότι η ενότητα είναι εδώ και τα πλεονεκτήματα τα οποία θα αποκομίσει η Ομόνια, αν και εφόσον υπήρχε αυτό το πράγμα, θα ήταν τεράστια. Εμείς, για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλαμε να έρθουμε σε αυτή την εκλογή αναμέτρηση
Για τον λόγο ότι η συγκεκριμένη εκλογική συνέλευση δεν έχει εκείνον τον χαρακτήρα που έχουν κάποιες άλλες εκλογές, είτε βουλευτικές είτε πολιτικές. Είναι εκλογές από τις οποίες τα μέλη θα ψηφίσουν τους καλύτερους 15, οι οποίοι θα αναλάβουν να πάρουν την Ομόνοια εκεί που τα αξίζει. Και για να είμαι ειλικρινής, προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Βρήκαμε κλειστές πόρτες, χωρίς να έχω τίποτα προσωπικό με τον κύριο Πολυκάρπου. Κάναμε επαφή και με τον κύριο Σεραφείμ 2 φορές. Υπήρχε μια άρνηση συζήτησης όσον αφορά το να κάτσουμε στο τραπέζι και να πούμε κάποια πράγματα και ας διαφωνήσουμε στο τέλος. Αποστείλαμε και ένα email στον κύριο Τζονί όταν δημοσιεύτηκε η πρόθεση του να διεκδικήσει σαν προεδρεύον του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν πήραμε καν μια απάντηση. Ως αποκορύφωμα είχαμε κάνει και μια επίσκεψη χθες, όπου μας, δεν ξέρω, μεταξύ σοβαρό και αστείο, μας ζητήθηκε για χάρη της ενότητας αν μπορούσαμε να αποσύρουμε. Από εκεί πέρα, όλα αυτά πλέον ανήκουν στο παρελθόν, ό,τι έχει γίνει έγινε. Τόσο ο συνδυασμός του κ. Τζονί έχει καταθέσει τις θέσεις του, το ίδιο έχουμε κάνει και εμείς. Έχουμε παρουσιάσει ένα πλάνο, το οποίο δουλεύουμε 1,5 περίπου χρόνο και θεωρούμε ότι αύριο τα μέλη οφείλουν μέσα από τις δημοκρατικές γραμμές τις οποίες καθορίζει και το καταστατικό του σωματείου να αποφασίσουν ποια άτομα είναι πιο ικανά, ούτως ώστε να φέρουν πέρας το πλάνο το οποίο καθορίστηκε και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε είναι ένα πλάνο το οποίο συμμερίζεται και ο συνδυασμός του κ. Τζονί, μιας και έχει τις ίδιες γραμμές με τις δικές μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κ. Πολυκάρπου, σε περίπτωση που επειδή θα πάρω βήμα από την σημερινή ανακοίνωση του συνδυασμού του κ. Τζονί, που ζητά να υπερψηφιστεί ο συνδυασμός του. Σε περίπτωση που δεν βγουν και οι 15 του κ. Τζονί, θα θεωρηθεί ήττα και κατ' επέκταση, αν μπορείτε να συνεργαστείτε, να συνεργαστεί, να λειτουργήσει η δική σας υποψήφη με τα παιδιά από το εμπρός Ομόνοια. Κ. Σωκράτους, πριν σχολιάσουμε το δεύτερο ερώτημα, έχετε θέσει ένα μεγάλο ερώτημα στην αρχή, το οποίο οπωσδήποτε σχολιάστηκε. Και θα ήθελα και εγώ να τοποθετηθώ σε κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Το Φεβρουάριο του 2014, μια ομάδα ανθρώπων που αποτελεί το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο κλήθηκε μετά από προτροπή αρκετών ομονιατών και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση που έγινε το Φεβρουάριο του 2014 να αναλάβει τα ενία του σωματείου. Μέσα σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα δύσκολο σε ό,τι αφορά και τον οικονομικό και τον αγωνιστικό τομέα. Η Ομόνοια κινδύνευε βρισκόταν στη χαράδρα της οικονομικής καταστροφής. Και αυτοί οι άνθρωποι, συναισθανόμενοι τις ευθύνες, είπαν μάλιστα θα αναλάβουμε το μεγάλο καθήκον, θα αναλάβουμε τη μεγάλη προσπάθεια να ξαναφέρουμε την δυνατότητα σε αυτό το σωματείο να διατηρηθεί στη ζωή και να μπορέσει με καλύτερες δυνατότητες, με καλύτερα οικονομικά δεδομένα να προχωρήσει στην επίτευξη των στόχων του. Και είπαμε την αλήθεια στον κόσμο της Ομόνοιας. Τους είπαμε στο σημείο που βρισκόμαστε, πρώτη στο καθήκον είναι να σωθεί οικονομικά η Ομόνοια. Να αποφύγουμε επιβολές προστίμων από την UEFA, να αποφύγουμε την πιθανότητα να βρεθούμε κάτω από προβλήματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε και αυτή η μεγάλη ιστορία, αυτόν το υπέροχο σωματείο να πάρει άλλους δρόμους που κανένας δεν επιθυμούσε. Μας πιέζει ο χρόνος. Ναι, αλλά είναι σημαντικό. Γιατί τα αναγνωρίζει όλος ο κόσμος. Κυρία Σωκράτους, ο λόγος που τα αναφέρω και είμαι έντονος σε αυτό το θέμα είναι ότι δεν αρχίζουμε από το μηδέν. Υπάρχει μια προϊστορία. Και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο έχει διανύσει αυτή την ιστορία πετυχαίνοντας πολύ ψηλούς στόχους. Έχει πει στον κόσμο ότι πετύχαμε. Έχουμε πετύχει να ξαναδώσουμε τη δυνατότητα στο σωματείο να λειτουργήσει καθημερινά και όχι μόνο. Έχουμε περάσει όλα τα κριτήρια της UEFA. Έχουμε καταφέρει να ρυθμίσουμε διακανονισμούς που εκκρεμούσαν. 60 διακανονισμοί και αυτή τη στιγμή έχουν απομείνει γύρω στους 10. Ξοδεύοντας πολύ σημαντικά ποσά. Επομένως, αυτό το συμβούλιο
όταν ήρθε η ώρα της νέας εκλογικής αναμέτρησης, είπε ότι θα πρέπει το έργο το οποίο ξεκίνησε το Φεβράριο του 2014 να συνεχιστεί. Και η μεγάλη πλειοψηφία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου είπε μάλιστα δηλώνουμε ξανά παρόν και προσφέρουμε. Και αυτή η εμπειρία έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα από τη στιγμή που κάποιοι φίλοι μας στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβουλίο έχουν αποχωρήσει. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε ο συνδυασμός του Αντών Τζονί να εμβολιστεί και με νέους. Θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κύριε Πολυκάρπου. Να τελειώσω και... Εμείς ήμασταν στο προσκήνιο πάρα πολύ καιρό. Γνωρίζατε την ύπαρξή μας, γνωρίζατε τις προθέσεις μας. Εάν μου επιτρέψετε να τελειώσω, θα δώσω απαντήσεις. Και δεν το κάνατε. Θα δώσω απαντήσεις. Σύντομα, απλά για να σπέζει ο χρόνος. Επομένως, μέσα σε αυτήν ακριβώς την... Μέσα σε αυτά τα δεδομένα, ότι η πλειοψηφία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το έργο το οποίο άρχισε, είχαμε τη δυνατότητα να δούμε και πού αλλού θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε ακόμη περαιτέρω τη δυνατότητα αυτού του Συμβουλίου να ανταποκριθεί στα τεράστια θέματα που απασχολούν την Ομόνη. Προτείναμε στον άνθρωπο ο οποίος χρειαζόταν τα οικονομικά κριτήρια κλπ. Που ήταν και παλιό ο υπάλληλος του Συμβουλίου να μπει στο συνδυασμό, διότι γνωρίζει, κατέχει τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κριτήρια. Προτείναμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος για χρόνια τώρα τρέχει την πετόσφαιρα, έχει επιδείξει τεράστιες επιτυχίες όπως ο Μαρίνος Στυλιανίδης, προτείναμε σε ένα επικοινωνιολόγο για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τα θέματα επικοινωνίας με τον κόσμο, προτείναμε σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το μάρκετινγκ. Επομένως υπήρχε λόγος για τον οποίο έχει συνταχθεί αυτός ο συνδυασμός, γιατί πιστεύουμε ότι πράγματι υπάρχει δυνατότητα. Και εγώ λέω το εξής, αύριο εκλέγεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχει εκεί δυνατότητα σε οποιοδήποτε αγαπά και νοιάζεται για το μέλλον αυτού του σωματείου να έρθει κοντά, να ενωθεί μαζί μας, να ενώσουμε δυνάμεις για να πάμε πιο μπροστά. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να αποκλεισούν κάποιοι οι οποίοι πραγματικά αγαπούν την Ομόνοια και επιθυμούν να τη βοηθήσουν. Ναι, αλλά δεν μου απαντήσατε. Θα είναι ερώτημα. Αν θα θεωρήσετε ήττα την περίπτωση που στα 15 άτομα υπάρχουν 3-4 μέλη από την προς Ομόνοια. Κύριε Σοκράτους, εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή να μιλούμε με όρους πολιτικούς λόγω... κλπ. Στόχος είναι να πετύχουμε, να εκλεγεί εκείνος ο συνδυασμός ο οποίος με βάση τις εμπειρίες, την τεχνογνωσία, την εμπειρογνωμοσύνη, τις νέες ιδέες, έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει το σωματείο σε περαιτέρω βελτίωση των δυνατοτήτων του και να το ξαναφέρει και πάλι στην κορυφή, όπως συνήθισε ο κόσμος της Ομόνοιας να βλέπει την Ομόνοια. Πάμε και στον Γιάννο Τραν, τελευταία κουβέντα. Γιάννο, σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Πολυκάρπου, εσείς πιστεύετε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε? Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο πραγματικά έκανε έργο, όλοι το αναγνωρίζουν αυτό, αλλά φαντάζομαι ο στόχος και από τα δικά σας μηνύματα είναι η επόμενη να πάτε ένα βήμα περαιτέρω, πιο ψηλά την Ομόνοια και αγωνιστικά. Είσαστε έτοιμοι να αναλάβετε αυτό το μεγάλο βάρος και τη μεγάλη ευθύνη? Κοιτάξτε, για να είμαστε εμείς εδώ, θεωρούμε ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται σωστά ή τουλάχιστον δεν γίνονται στο επίπεδο το οποίο πρέπει να γίνονται, ώστε να πετύχει ομονία του στόχου τη. Και στο τέλος της ημέρας ο κόσμος να χαιρετεί την ομάδα του. Γι' αυτό και εμείς ερχόμαστε να πούμε το εξής. Ωραία όλα αυτά, μπράβο. Ωστόσο, εμείς ερχόμαστε να δώσουμε το κάτι περισσότερο. Εάν το συγκεκριμένο team του κυρίου Τζονί θα μπορούσε να κάνει κάποια πράγματα τα οποία λέει ότι θα τα κάνει εδώ και καιρό. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στο συγκεκριμένο συμβούλιο. Εμείς αναφερόμαστε γενικά στο όλο σύστημα το οποίο τα τελευταία περίπου 25 χρόνια έχει φέρει την Ομόνοια να κατακτά μόνο 4 πρωταθλήματα. Εμείς επικεντρωνόμαστε εκεί. Δεν επικεντρωνόμαστε στο τι έγινε τα τελευταία 2-3-4 χρόνια. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε ολόκληρη τη φιλοσοφία του πώς λειτουργούμε, την κουλτούρα μας, ώστε να οδηγήσουμε την ομάδα εκεί που πρέπει. Και ναι, έχουμε και εμείς την εμπειρία, έχουμε άτομα τα οποία στο συνδυασμό είναι καταρτισμένα, διαχειρίζονται εκτός Ομόνοια εταιρείες οι οποίες στο οικονομικό κομμάτι έχουν υπερπολαπλάσιο προϋπολογισμό. Και στο τέλος της ημέρας, εάν θα καθορίσουμε την εμπειρία με βάση το τι πετυχαίνει ο καθένας τα τελευταία 20 χρόνια, τότε αυτή η εμπειρία δεν είναι αυτή που θέλουμε. Εμείς θέλουμε εμπειρία προαθλητισμού, εμπειρία η οποία να διακατέχεται από κουλτούρα
κοινοτροπία νικητή και εμείς ερχόμαστε εδώ σαν συνδυασμός να βάλουμε αυτά τα συστατικά. Και ναι, αύριο, στο τέλος των εκλογών, αν και εφόσον υπάρχουν άτομα και από τους δύο συνδυασμούς, επειδή πιστεύουμε και παίρνουμε μηνύματα ότι θα είμαστε και εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο, ναι, βεβαίως θα συνεργαστούμε όταν και εφόσον οι γραμμές του πλάνου οι οποίες καθορίσαμε τηρούνται, επειδή έτσι είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσει η Ομόνοια ψηλά. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Έχω τη δυνατότητα να πω δύο καταληκτικά σχόλια. Ειλικρινά, δεν υπάρχει καθόλου χρόνος. Προσπαθήσαμε να είμαστε δίκαιοι, σας ευχαριστούμε. Καλές επιτυχίες, θα είμαστε εδώ για την επόμενη μέρα. Πολύ καλά. Στα του Euro, κυρίες και κύριοι, επαναρχίζει αύριο η δράση στο Euro 2016 με τους πρώτους νόμους.